Ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς του ουράνιου και παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, το παραγού παρών και τα πάντα πληρών. Σας απλώς εγγραφών και ζωής υπουργός, εσέ και σκύρωσε μας. Θεβάρισε εμάς, αποβάσει κυρίως και σώσε με αδέλα της ψυχάς ημών. Αμήν. Καλήστε το. Χωρίς την καλή προαίρεση σε όλα τα ζητήματα. Παντού και προς όλους, χωρίς την καλή διάθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Και εδώ που συγκεντρωνόμαστε και ακούμε όλοι μας τι μας παραγγέλνει ο Κύριος, είναι το πρώτο απ' όλα η καλή προαίρεση. Γιατί το αντίθετο είναι τείχος που εμποδίζει κάθε μορφή προόδου. Κάθε μορφή προόδου. Πού θέλουμε να σταθούμε για μάθηση? Στα σχολεία, στα παιδιά κάνουν έτσι με όλη τους την καλή διάθεση και την καλοσύνη τους και ακούν το δάσκαλο και περνάει το μάθημα χωρίς αμφισβήτηση. Και έτσι σημειώνεται η μάθηση. Έτσι σημειώνεται η μάθηση. Αν σε αυτά που αφορούν την ανθρώπινη εδώ ζωή, τα υλικά αγαθά, είναι αναγκαία η καλή προαίρεση, δεν γνωρίζω σε πόσο μεγάλο βαθμό είναι αναγκαία γύρω από τα θέματα τα πνευματικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακούω ή μελετώ Αγία Γραφή ή Θεία Λειτουργία. Πρέπει εδώ να περνάει μέσα ο Λόγος του Θεού, όπως περιμένει η διψασμένη γη τη βροχή. Έτσι σημειώνεται η πρόοδος. Το παραλαμβάνω μια φορά. Έτσι σημειώνεται η πρόοδος. Στη γραφή μέσα συναντάμε τα πρόσωπα εκείνα που έπαιξαν τον πρώτο ρόλο στη διάδοση του χριστιανισμού. Μέσα σε μία εποχή, δεν ξέρω αν φτάνει το μυαλό μας να την περιγράψει, εντελώς βάρβαρη, γιατί για θυσίες δεν χρησιμοποιούσαν ζώα συνήθως, στους θεούς δηλαδή, αλλά ανθρώπινες υπάρξεις. Γιατί έτσι το ήθελε ο Θεός. Έτσι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αφού άλλωστε απουσίαζε εντελώς η ανθρωπιά. Εντελώς η ανθρωπιά. Και έπρεπε αυτοί που θα άλλαζαν το πρόσωπο της γης να διαθέτουν δύναμη λόγου και Θεού. Δύναμη λόγου και Θεού. Γιατί γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος ή ο Λόγος του Θεού είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ο Λόγος του Θεού είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία.
Όμως όλοι μας γνωρίζουμε ότι μέσα στον αριθμό των πρώτων εκλεκτών για να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού τα πρώτα αποστολικά χρόνια, μέσα στους 12 θα βρούμε μόνον απλοϊκούς ανθρώπους. Από τους παραπέρα, όχι μέσα στον κύκλο των 12, αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος είναι μορφωμένος. Αλλά από τη μόρφωση που είχε την ανθρώπινη δεν χρησιμοποίησε τίποτα. Μόνο ότι του έδωσε ο Κύριος. Ακούστε, από πού καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτοι 12 πλην του Ιούδα, έτσι, πλην του Ιούδα, είχαν το πρώτο απ' όλα προσόν, προτέρημα, την αγαθή διάθεση. Αν σταθούμε στον Άγιο το σημερινό, τον Άγιο Ανδρέα, Άγιο Ανδρέα που γιορτάζει σήμερα, που ονομάζεται και Πρωτόκλητος, θα μας πεις γιατί είναι Πρωτόκλητος. Θα ζητήσουμε και σένα τη βοήθεια, μας το πεις. Γιατί, δεν το ξέρεις. Πρώτη κλήση που έγινε, ο πρώτος που κλήθηκε από τον Χριστό. Γιατί λέγει, είναι ο πρώτος κληθής από τον Χριστό. Είναι ο πρώτος κληθής από τον Χριστό. Αυτό είναι η λέξη. Λέγει εδώ μια άλλη εκδοχή, ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Χριστό. Που αναγνώρισε και συνεπώς τον κάλεσε. Όταν τους έστειλε πρόγραμμα να δούμε. Τον αναγνώρισε και αυτό, γι' αυτό και είπε στον Πέτρο, έλα, βρήκαμε το Μεσσία. Βρήκαμε το Μεσσία. Βρε παιδιά, τι κρίμα είναι, με πολύ μεγάλο κρίμα, ο σύγχρονος άνθρωπος να αγνοεί αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Να τον βγάλουμε από τη μέση. Να τα κατάντια. Τα βλέπουμε. Τον βγάζουμε από τη μέση. Να τα κατάντια. Μια ανθρωπότητα που χτυπιέται από παντού. Χτυπιέται από παντού. Λείπει αυτό που είναι η ειρήνη του κόσμου. Δεν το ονομάζεται. Χριστός ειρήνη του κόσμου. Δεν έρχεται από έξω αυτό το πράγμα. Όχι. Ο Άγιος Ανδρέας μελετούσε τον νόμο, λέει, και μάλιστα με ευλάβεια. Τι σημαίνει ευλάβεια? Σίγουρα αυτό δεν γίνεται αλλιώς παρά μετά από προσευχή και δάκρυ. Είναι αποτέλεσμα της προσευχής και δακρύων η μελέτη της Αγίας Γραφής, η μελέτη του νόμου, που γεννάει την ευλάβεια. Γεννάει την ευλάβεια. Ήτανε, λέει, με μεγάλη ευλάβεια μελετούσε τον νόμο του Θεού. Και γνώριζε ότι έρχεται ο Μεσσίας ή θα έρθει ο Μεσσίας. Όπως και να το πούμε, θα έρθει ο Μεσσίας. Αυτός τον περίμενε και σαν βασιλιά ή όχι, η Σταύρο. Και σαν, όπως όλοι οι Εβραίοι. Και σαν βασιλιά λυτρωτή. Δηλαδή βασιλιά ανθρώπων του κόσμου τούτου. Έτσι. Όπως είναι όλοι οι βασιλείς του κόσμου. Όχι σαν βασιλιά της καρδιάς του ανθρώπου, που έχει άλλο νόημα εντελώς διαφορετικό, όπως τον έζησαν μετά οι Απόστολοι από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τον περιμένανε λοιπόν
ήταν αντικείμενο μελέτης. Το ίδιο χρειάζεται σε όλες τις εποχές. Να είναι αντικείμενο μελέτης και προσευχής και όλων των συναφών με την πνευματική ζωή για να γίνει είσοδος του Κυρίου, όπως το λέει ο ίδιος. Εγώ στέκω στην πόρτα της καρδιάς σου, χτυπάω, μου ανοίγεις, περνάω, μου την κλείνεις, φεύγω. Είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός. Ανοίγει εκείνος που έχει καλή διάθεση, κλείνει αυτός που θέλει να ζήσει τη ζωή του. Να την κάνει κορώνα γράμματα στο διάβολο δηλαδή. Και να δικαιολογεί, έναν εαυτό σκάρτο πέρα για πέρα. Ο Ιωάννης, κοιτάξτε να δείτε, δύο διδασκάλους. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος προηγείται από τον Κύριο. Διδάσκει στην έρημο. Καλεί σε μετάνοια. Μετάνοια τέτοια που να οδηγήσει τους ανθρώπους να δεχθούν αυτόν που θα έρθει το Μεσσία. Γι' αυτό και λέει πρόδρομος. Μπροστά από το δρόμο του Χριστού ετοιμάζει τις ψυχές που είναι ο δρόμος για να μπει ο Χριστός για να ακούσουν το λόγο του Κύριου. Είχε τον Ανδρέα και τον Ιωάννη μαθητάς και τους δύο. Βλέπει τον Κύριο, βλέπει τον Κύριο και λέει αυτός είναι. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον έδειξε και στους δύο. Δεν χάσανε λέει την ευκαιρία, μα είναι ευκαιρία, σου δίνω την ευκαιρία. Και στην εκκλησία που πας να είσαι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορεί να είναι η τελευταία λειτουργία της ζωής σου και να ζεις το μεγαλείο εκείνο την ημέρα εκείνη της λειτουργίας. Οπότε σαν τελευταία λειτουργία της ζωής σου έρχεσαι σε επικοινωνία με τον Κύριο, τον ζεις τον Κύριο και αν είναι η τελευταία πας στον Κύριο. Το ίδιο και με τη μελέτη της γραφής. Σε μελετώ Κύριο, γιατί δεν γνωρίζω αν ο χρόνος που έρχεται μετά είναι δικός μου. Έλα λοιπόν μίλησέ μου, πες μου τι θα κάνω. Μιλάει ο Ιωάννης και λέει, νάτος ο πρόδρομος και τον δείχνει τον Κύριο. Είδε, νάτος. Και αφήνουν τον Κύριο. Τι σημαίνει τώρα το να αφήνουν τον Κύριο, ο δάσκαλος του, δεν ήταν και τον αφήσανε του δάσκαλο. Είχε πει ο Ιωάννης προηγουμένως, λίγο πριν, εκείνον δι' αυξάνει, εκείνος που θα έρθει, θα πρέπει να αυξάνει ως προς όλα, ως προς το πίμνιο, ως προς τα πάντα, σαν δάσκαλος ο Κύριος. Εμέ δε, ελατούστε, εγώ πια θα μικρύνω. Κάτω από αυτό το πράγμα, ορίστε, πηγαίνετε. Αυτός είναι. Αυτός είναι, τον έδειξε. Και οι μαθητές αφήνουν τον προηγούμενο δάσκαλο, τον Ιωάννη, δεν τον αρνούνται, αφού εκείνος τους παραπέμπει, πηγαίνουν στον δάσκαλο που έκανε δάσκαλο τον Ιωάννη. Στο μεγάλο διδάσκαλο, με κεφαλαία γράμματα όλα, στο μεγάλο δάσκαλο, στο θείο διδάσκαλο. Όλοι τον φωνάζανε διδάσκαλε, διδάσκαλε και διδάσκαλε τον Κύριο, διδάσκαλε. Τι ποιή σα είναι η ζωή αιώνια να πληρωμήσω. Διδάσκαλε, η θεγάτρια μου τέθηκε. Ή πάει να πεθάνει, έλα να την κάνει καλά. Διδάσκαλε. Θείο όνομα. Μεγάλο προσώπο. Ένα είναι ο δάσκαλο. Δεν είναι άλλο. Τον επισκέπτονται οι δύο, ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, και έμειναν ολόκληρη την ημέρα μαζί του. Άραγε. Αποσιωπούν οι γραφές. Τι διαλέχθηκαν ολόκληρη την ημέρα μαζί. Δεν το αναφέρει. Το ειδεί πουθενά, εσύ να το. Πουθενά. Λέει, μόνο έμειναν εκείνη την ημέρα, λέει. Τους έλυσε όλες τις απορίες. Όλες τις απορίες που είχαν. Και μόνο η θέα
του Κυρίου. Και μόνο η θέα, λέει ο Άγιος Παΐσιος, συγχωρέστε με, είναι μια παρέκβαση, αλλά πολύ όμορφη, μια ναι, πολύ παρένθεση, πολύ ωραία. Είδε τον Κύριο, ο Άγιος Παΐσιος, του έκανε τέτοια κατάπληξη η ωραιότητά του. Ο ωραίος κάλλη παρά των ιών των ανθρώπων, ο ωραιότερος από όλους τους ιούς των ανθρώπων, και αυθορμήτως πώς άπλωσα τα χέρια σε αυτό το πρόσωπο που, είναι, που ήταν πάνω από τα πρόσωπα των ανθρώπων πιο ωραίο και το σταύρωσα. Το γράφουμε στο βιβλίο, το βίο του Αγίου Παϊσίου. Γι' αυτό και παράγγειλε στις μοναχές να τον αγιογραφήσω. Και όταν τον αγιογραφούσα, γράφει το βιβλίο μέσα, σε λέγε, το πρώτο πρώτο είπε, για να αγιογραφήσεις έναν Άγιο, πρέπει να έχεις μελετήσει το βίο του Αγίου και να αναλόγεις τον εαυτό σου, δηλαδή να λιώνεις τον εαυτό σου πάνω σε αυτά που βλέπεις στο βίο του Αγίου. Τότε θα κάνεις Άγιο. Διαφορετικά του λέει τις καλόγρες που ζωγράφησε, θα φτιάξεις στραβό τον εαυτό σου εκεί μέσα. Τελείωσε. Ό,τι και αν κάνεις, αν δεν προσγειώσεις τον εαυτό σου σε αυτά που έχεις μπροστά σου, τα Άγια, δεν θα πάρεις απολύτως τίποτα. Το απολύτως τίποτα το ξέρουμε για το πράγμα. Μάλλον θα φύγεις χειρότερος από την πλησία σας. Οι δύο μάθητε λοιπόν, οι δύο μάθητε, κάναν ολόκληρη την ημέρα παρέα. Προσγειώθηκαν και έγιναν μαθητές του Κυρίου. Ο Απόστολος Ανδρέας μάλιστα όταν πήγε να συναντήσει τον Πέτρο, τι του είπε, βρήκαμε τον Μεσσία, τον βρήκαμε. Βρε παιδιά, πότε λέμε το βρήκα ένα πράγμα, πότε το λέμε, όταν ψάχνουμε. Ψάχνεις και μόλις το βρήκα. Τάζομαι και σε Αγίους. Άγιε μου Φανούριε, Άγιε μου Μινά, γιατί και όχι Μινάς είναι σε αυτά που χάνουμε, να θέλουμε να τα βρούμε. Και μόλις να το βρήκανες. Ποιος ξέρει όσο χρόνο έκανε ο Ανδρέας και ο Φίλιππος από την παιδιά, που βρήκε τον Αθαναήλ. Τον βρήκαμε το Μεσσία. Πόσα θα ήθελα να νιώθω αυτό το αίσθημα μιας έβρεσης ενός μεγάλου θησαυρού στο πρόσωπο του Κυρίου. Να καταλάβω και να πω, σε βρήκα Κύριε. Μεγάλη δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά. Σημαίνει λαχτάρα. Σημαίνει μεγάλη λαχτάρα. Την πρώτη λαχτάρα από όλες. Βρήκαμε το Μεσσία. Και άμα βρίσκεις κάτι, καλείς και τους άλλους, βρε το βρήκα, ελάτε εδώ, έχω χαρά να σας κεράσω, λέμε. Και εδώ το κέρασμα ήτανε να πάρει ο ένας τον άλλο, να τον πάρει στον Χριστό, να γνωρίσει τον Χριστό. Αν αυτή τη λαχτάρα είχαμε εσωτερικά, εδώ δεν θα είμαστε 15 άτομα, δεν θα έφτανε, θα πηγαίναμε στην αίθουσα και εκεί θα κάναμε τη σύναξη αυτή εδώ πέρα. Θα την κάναμε εκεί τη σύναξη αυτή. Ο ένας λοιπόν οδήγησε τον άλλο στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Άγιος Ανδρέας βρέθηκε σε όλα τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου κοντά. Και στη Σταύρωση είδε τη Σταύρωσή του. Ποιος ξέρει τι θα αισθάνθηκε όταν είδε αυτό που βρήκε το δάσκαλο, το Μεσσία, να υποφέρει από τους Εβραίους και να σταυρώνεται. Αυτά, παιδιά, δεν περιγράφονται. Τώρα, μπορούμε εμείς να μπούμε στο βάθος μιας μάνας που χάνει ένα παιδί, η μάνα, και είναι 15 χρονών, ή είναι 10, ή είναι 20, ώστε να ζυγίσουμε και να μετρήσουμε τους παλμούς της καρδιάς, πόσο υποφέρει. Είναι δυνατόν.
Δεν είναι δυνατόν. Και εδώ, όταν είδε στο σταυρό επάνω το Κύριο, δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να πούμε, άραγε Απόστολε Ανδρέα, τι ένιωσες την ώρα εκείνη? Να κάνουμε παραλληλισμό, τι αισθανόμαστε εμείς όταν πάμε προσκυνήσουμε τον Σταυρωμένο? Σύγκριση δεν γίνεται. Σύγκριση δεν γίνεται. Έζησε λοιπόν κοντά του ο Απόστολος Φίλιππος. Τα γεγονότα ένα προς ένα. Γι' αυτό πήρε μία μαρτυρία ζωντανή από τη δασκαλία, από τα έργα, τα παθήματα και την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Και αυτή τη μαρτυρία τη μετέφερε στα πέρατα του κόσμου. Στα πέρατα του κόσμου. Έλεγα και το πρωί στην εκκλησία. Όταν μιλάμε για διάδοση χριστιανισμού σε μία εποχή που διέθετε μηδέν μέσο μετακίνησης, μηδέν μέσο μετακίνησης, είχε αυτοκίνητα, είχε πλοία για να ταξιδέψεις, μικρά είχε που τα έκανε η θάλασσα καρδότσοφλο, κίνδυνο να πνιγείς, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, κινδύνεις θαλάσσης λέει κάπου, κινδυνέψαμε στη θάλασσα, εδώ στην Κρήτη κάτω που ερχόταν από την Κύπρο να πάει στην Κρήτη κάτω, σε ένα νησάκι Σύρτης ονομαζότανε, τον έπιξε τρικυμία και λέει βγάτε έξω, πήρε εντολή από τον Κύριο ψηλά, του λέει θα βγείτε έξω στη ξηρά, δεν θα πάθει κανείς τίποτα, και του λέει μη κουνηθεί να φύγει κανείς, άμα κουνηθεί θα πνιγούμε όλοι, είναι ο Απόστολος Παύλος. Κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ληστές, κινδύνους από θηρία, κινδύνους από καιρούς και βέβαια λιώσιμο τα ποδάρια από το περπάτημα. Και όχι μόνο αυτό, το βασικότερο απ' όλα ήταν οι αλήτες, οι Απόστολοι αλήτες, σε εισαγωγικά μέσα. Δηλαδή αλήτηση στην ουσία σημαίνει εκείνος που γυρίζει. Αυτοί ήταν, αυτό κάνανε. Για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλήτες. Γι' αυτό λέγανε, τους πιάνανε αμέσως και τους χτυπάγανε με βούρδουλα, με μαστίγια, με πέτρες να σκοτώσουν. Πώς, ποιον κυνηγάμε? Τον άνθρωπο που φάνε τη γραβάτα? Τον άνθρωπο που είναι Κύριος? Αυτό που κάνει, που τον θεωρούμε ότι κάνει κακό? Έτσι τους έλεγε ο κόσμος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, στο σημερινό Απόστολο, είμαστε εμείς οι Απόστολοι σαν να είμαστε στα χέρια του θανάτου κάθε στιγμή. Ως επιθανατίους μας θεωρεί ο κόσμος. Ως επιθανατίους. Και μάλιστα στα χέρια του θανάτου, στα μάτια των αγγέλων και στα μάτια των ανθρώπων. Και ενώπιον ανθρώπους λέει και αγγέλων το ονομάζει. Έτσι περνούσαν οι Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά είχαν εδώ καούρα. Κύριε, για το όνομά σου τώρα να μου πάρουν το κεφάλι, να μου πάρουν τη ζωή. Καούρα είχαν. Πάλι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που γράφει σε ένα σημείο, μπορεί να το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, ανέβηκα στο βουνελάκι, στο Αγιονόρος, να εκκλησιαστώ σε ένα ψηλό βουνό, σε μια σκήτη. Και ήταν το κρύο φοβερό. Το εκκλησάκι έβαζε παντού αέρα, είχα παγώσει και ήρθε η ώρα να κοινωνήσω. Μόλις κοινώνησα, λέει, μου πήρε φωτιά το κεφάλι. Μου φύγε η παγωμάρα, έλαμψε φως και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και που έφυγα από την εκκλησία, μόλις κοινώνησα, αμέσως φως μπροστά μου, φωτεινό. Και λάμψη και θερμότητα σώμα μου. Μου κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό το είχαν οι Άγιοι Απόστολοι στους κινδύνους, στους διωγμούς, στις περιπέτειες. Δεν μπορείς να βγεις ανθρωπίνος πέρα. Διαθέτεις τόση αγάπη στον Κύριο και σου δίνει βουνά από αγάπη και δύναμη. Βουνά από αγάπη και δύναμη. Δεν βγαίνει πέρα με ανθρώπινη προσπάθεια το έργο της διαδόσης του χριστιανισμού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί και σήμερα δεν γίνονται θαύματα,
Τότε λέει το πηχτό μυαλό των ανθρώπων από τα είδωλα, τα αγάλματα που τα περνάγανε για θεούς, για να τους πείσεις ότι αυτό δεν είναι Θεός, αλλά μια πέτρα, έπρεπε να έχεις δύναμη Θεού να δούνε θαύμα μπροστά σου. Γι' αυτό και βλέπανε να ανασταίνονται νεκροί, να γίνονται καλά οι ασθενείς, να σταματάνε ποτάμια. Έτσι, αλλιώς, οπ, ο σημερινός Άγιος Απόστολος Ανδρέας, κάτω στην Πελοπόννησο που κατέβηκε, την πέρασε Μικρά Ασία, όλα τα μέρη από εκεί, Μακεδονία, Θεσσαλία, κατέβηκε κάτω στην Πάτρα, ο Άγιος Ανδρέας, και εκεί λέει, τη γυναίκα λέει του έπαρχου, του διοικητή δηλαδή, της πόλης και της περιοχής, της μετέστρεψε την πίστη από τα είδωλα στον Χριστό, αφού την έκανε καλά προηγουμένως. Ήταν άρρωστη και μάλιστα βαριά αρρώστια, τη σήκωσε από το κρεβάτι. Και από ευγνωμοσύνη έγινε χριστιανή. Η αλλαγή στον τότε άνθρωπο επέβαλε να διαθέτει ο Απόστολος τη δύναμη του Κυρίου. Πώς έλεγε ο Κύριος, σταμάτα θάλασσα με το νεύμα του, όχι με το στόμα του. Έτσι με το νεύμα. Σταμάτα η θάλασσα. Σήκωλα καλά πάνω, κορίτσι μου, σήκωλα τα πάνω. Και οι Απόστολοι βρήκαν τον παράλυτο μπροστά στην πύλη του ναού του Ιερουσαλήμων. Εκείνος ζήταγε βοήθεια, το θυμόμαστε πολύ καλά, και λέει ο Απόστολος Πέτρος, α, λεπτά δεν έχω να σου δώσω, ό,τι έχω θα σου δώσω. Και του χάρισε την υγεία του. Σήκω πάνω και περπάτα, του λέει, αυτό μπορώ να σου δώσω. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δύναμη Θεού. Δεν εκλείπει αυτή η δύναμη. Την έχουν οι Άγιοι μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου λακωνικά να πω, το μετέδωσε και η Εκκλησία του Πειραιός. Είχε ένας κύριος και μου πήρε εδώ μια συνέντευξη, σαν το βασιλάκι που έγινε εδώ πέρα, και ανέφερε το θαύμα της περιπέτειας που πέρασε η γυναίκα μου. Που την πήρα σχεδόν νεκρή, την πάω στον Άγιο Πορφύριο και το νερό και το αίμα που ήταν νερό έγινε αίμα και τα μάτια που δεν είχε και τα πόδια που δεν είχε και τίποτα που δεν είχε με το σταύρωμα, τάκ, και πάω στο γιατρό εντελώς καλά, τρίβανε τα μάτια. Με δύναμη Θεού οι Άγιοι Απόστολοι κήρυξαν στα πέρα της Οικουμένης. Είχαν ήθος οι Άγιοι Απόστολοι, είχαν λόγο, είχαν ύφος, είχαν παράδειγμα. Παράδειγμα. Αλλιώς δεν πείθεται ο άλλος, με τίποτα δεν πείθεται. Ο Άγιος λοιπόν Ανδρέας, που ήταν ψαράς, και έγινε ψαράς ανθρώπων, όπως και άλλοι Άγιοι Απόστολοι, έτσι, και ο Πέτρος ήταν ψαράς, ψάρεψαν ανθρώπους. Εδώ μπροστά μου έχω το αυτό και λέει, έφτασε μέχρι τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Έχει πάει κάποιες πρόβασεις στην Αγγλία και σε ένα μοναστήρι. Πώς το λέμε, με οδήγησε αυτός με δικά του έξοδα στην Αγγλία και μου λέει, πήγαμε σε ένα μοναστήρι και μου λέει, λέω, ποια είναι αυτή η θάλασσα, η Μαύρη Θάλασσα. Στη Σκωτία πήγε ο Άγιος Ανδρέας, στη Σκωτία, το γράφει εδώ μέσα. Και πέρασε τον κόσμο όλο. Πέστε μου πώς. Εξηγήστε πώς. Εξηγήστε πώς. Αυτά που γράφονται είναι καταγεγραμμένα από την εποχή αυτή και έρχονται σε εμάς. Όλα. Διαδόθηκε, και αυτό λέει ο προφήτης Δαβίδ προφητεύοντας, και εις τα πέρατα της Οικουμένης έφτασε ο λόγος των Αγίων Αποστόλων. Στα πέρατα της Οικουμένης. Ακούστε, επαναλαμβάνω, αγράμματος ήταν ο Απόστολος Ανδρέας, δεν ήξερε γράμματα, ψαράς ήταν. Όμως, όπου πήγε, πρώτον, κήρυξε το Λόγο του Θεού, δεύτερον, βάπτισε και αναγέννησε τους ανθρώπους, του ανθρώπου, το καινούριο γέννημα, η αναγέννησή του, γίνεται με το θείον βάπτισμα. Και τρίτον,
οργάνωσε, αφού έξω της εκκλησίας, οργάνωσε εκκλησίες. Δηλαδή, επέλεξε επισκόπους, ιερείς, θα το πούμε έτσι, πρεσβύτεροι ονομάζονται στην Καινή Διαθήκη, έβαλε δηλαδή ταγκούς στην εκκλησία, αρχηγούς μες στην εκκλησία. Με οδηγό το Πνεύμα του Άγιον, αυτός ο αγράμματος, πέρα για πέρα. Γιατί γι' αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο τους αγραμμάτους τους σοφίζει, τους δίνει σοφία. Μην λέμε για δικαιολογία δεν μπορώ να διαβάσω γραφή, δεν ξέρω γράμματα να διαβάσω γραφή, γιατί έχουν προηγηθεί από εμάς άλλοι αγράμματοι χειρότεροι από εμάς που ξέρουν την Αγία Γραφή από έξω. Από έξω. Και από θεολόγους. Από έξω. Μόνο και μόνο γιατί πρόσφεραν εδώ ένα μεγάλο κομμάτι να περάσει ο Κύριος, να μείνει εκεί και να τους φωτίζει ο Κύριος. Είναι θέμα, δίνεις πολύ αγάπη στον Κύριο, θα σου δώσει, όπως λέει η Αγία Γραφή, εκατονταπλάσια παραπάνω, εκατονταπλασίωνα. Κύριε, του λέει ο Πέτρος Απόστολος, εμείς αφήσαμε σπίτια, γονείς, παιδιά, περιουσία. Στην άλλη ζωή, τι πληρωμή θα έχουμε? Και λέει ο Κύριος, από αυτά που αφήσατε, εκατονταπλασίων και βασιλείο ουρανών, αλλά και εδώ εκατονταπλάσια πληρωμή. Και εννοούσε και τη βασιλείο ουρανών, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο που τους φώτισε στη ζωή τους. Έβλεπαν με άλλο πρίσμα. Λέει, γέροντα, να πω ένα παράδειγμα να καταλάβουμε, στον Άγιο Παΐσιο. Λέει, τώρα γίνεται πόλεμος, λέει, στη Ιουγκοσλαβία, τότε που ζούσε. Είχαμε επισκεφθεί και εμείς και μας τουρδίσαμε πάνω σε αυτό. Και λέει, εκεί σκοτώνονται, γίνεται αυτό και αυτό. Καλά, γέροντα, εσείς εδώ ούτε εφημερίδα έχετε, ούτε τίποτα να σας μεταφέρω τις ειδήσεις. Τα βλέπω τώρα, σημεία αυτή, με τα μάτια μου, όχι με τούτα, με τα άλλα μάτια. Με τα άλλα μάτια. Βέβαια, το Αλλονόφου του έλεγε, δεν ξεκίνησες από το σπίτι σου πριν από 6 ώρες. Ναι, του είπε και το όνομα και πότε έφτασε εκεί πέρα. Είπε στον άλλο μου δίπλα, σε λίγο θα πάνε ανοίξει και το Γιάννης. Χωρίς να το έχει δει καθόλου. Και όταν ήρθε, έλα, του λέει μέσα Γιάννη, πού το ξέρεις, λέει. Μου το είπε ο γέροντας. Πρώτη φορά που είμαι εδώ πέρα. Έβλεπε με την κάμερα του ουρανού. Εκεί υπάρχει άλλη κάμερα, το οποίο το ξαναπώ, η κόρη σου, η δική μου, Ιούνιος μήνας, περίμενα αποτελέσματα, θα σπουδάσει στην Κρήτη, θα γίνει δασκάλα, περίμενα αποτελέσματα. Βγήκαν αποτελέσματα, τα ήξερα από τα αποτελέσματα, που τα είπε ο γέροντας, λέει, λέω, μου είπε, στην οικογένειά μου, μου είπε θα περάσει στην Κρήτη για δασκάλα. Βγήκαν τα αποτελέσματα, πήγε στην Κρήτη και έγινε δασκάλα. Ο γέροντας ήταν χωρίς εμπόδια. Αυτά είναι για μας μόνο. Να καταλαβαινόμαστε. Όλοι όσοι έδωσαν τον εαυτό τους, αγόρασαν τον Κύριο. Ολόκληρο πέρασε μέσα τους και αυτό ήταν το φως του κόσμου. Τελείωσε. Θέλω να πω και τούτο το πράγμα. Και ο Απόστολος Ανδρέας ανήκει στη χωρία, στο χώρο εκείνων, ναι, ανήκει στο χώρο εκείνων που είπαν εγώ σου παραδίδω Κύριε τον εαυτό μου. Κάνε με όπως εσύ θέλεις. Και επειδή τον έχω τον Άγιο στο μυαλό μου, το Παΐσιο, να πω, γιατί το μελετάω κάθε μέρα, το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, για να καταλάβω κάποια αλλαγή μέσα μου. Οι αλλαγές δεν γίνονται. Κατέβα. Θα θυμηθώ πάλι τον Άγιο Παΐσιο. Λέει,
άκουσε. Λέει, δεν έχω ταπείνωση, του λέει η μία. Θα σου πω εγώ, άκουσέ με, λέει. Άμα ζητάς από το Θεό στην προσευχή να σου δώσει ταπείνωση, στην προσευχή, μην περιμένεις, το γράφεις στο στο πάθη και αρετές μέσα αυτό, το βιβλίο πάθη και αρετές. Λέει, μην περιμένεις σαν τον μπακάλι να πάρει τη σέσουλα, να σου πει πάρε το τεταλιοκάδες, μια οκά ταπείνωση. Θα επιτρέψει ο Κύριος, θα επιτρέψει να σου έρθει ο άλλος που είναι σκάνδαλο, να σου πει μια κακιά κουβέντα και εσύ που είσαι προσευχηθεί θα πεις μου τον έστειλε ο Κύριος για να σκύψω το κεφάλι και να κάνω υπομονή, να μην μιλήσω καθόλου. Να ακολουθήσεις ό,τι έκαναν και οι Άγιοι. Άμα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, θα βρούμε το Δαβίδ, το βασιλιά, να περνάει μπροστά του ένας καβαλάρης δίπλα, ο γιος του, και να το φτύνει και να του πετάνε και πέτρες, το βασιλιά, το Δαβίδ. Να του πάρουμε άρχοντα το κεφάλι, λέει ο υπασπιστής του Δαβίδ, του βασιλιά. Είναι παραχώρηση Θεού για να σκύψω εγώ το κεφάλι που είμαι βασιλιάς κάτω. Για να σκύψω εγώ το κεφάλι κάτω. Όχι, είπε μια κουβέντα να πω δύο εγώ και γράφει και ο Άγιος Παΐσιος να μην σηκώνουμε μίγαλες στο σπαθί. Τότε πάει άδικα η προσευχή, τότε το αίτημα δώσε μου ταπείνωση δεν πραγματοποιείται. Θα κάνεις μισό βήματα κι εσύ στο αλλού την αδυναμία και εκείνο όταν θα χωρίσετε θα νιώσεις να σου καλύπτει το μέσα γλύκα και χάρις. Μόνο μετά από αγώνα, όχι αλλιώς. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν είχαν όχι μόνο σκυμμένο το κεφάλι, γιατί λέει σήμερα λιδωρούμενοι, ο Απόστολος σημερινός στην Εκκλησία, λιδωρούμενοι ευλογούμε, σημαίνει πιο απλά. Πιο απλά. Μας βρίζανε και εμείς λέγαμε το ευλογούμε σημαίνει βάζαμε τα γόνατα κάτω και λέγαμε Κύριε συγχώρεσέ τους, κάντε τους δικούς σου. Όταν δύο άτομα χριστιανοί έρχονται σε αντιλογία και οι δύο ταράζονται και οι δύο δεν μένει ο ένας αταράκτος άμα έρθουν σε σύγκρουση και διαλογική. Γι' αυτήν μιλάω. Μου έκανες αυτό, όχι στο καναγό, δεν μου το έκανες, εκεί πια η ταραχή είναι αναπόφευκτη. Όταν και χωρίζουν ταραγμένοι και οι δύο. Όταν ο ένας από τους δύο έχει ζητήσει από τον Κύριο να τον βοηθήσει και κάνει την ελαχίστη υπομονή, του δίνει δύναμη την ώρα εκείνη ο Κύριος και τα κύματα σπάνε μέσα, φεύγει ο άλλος και φεύγει γεμάτος απορία. Κοίταξε, εγώ του φέρθηκα άσχημα και δεν μου απάντησε. Του αφήνεις επάνω σφραγίδες. Δεν τον αφήνεις έτσι. Φεύγει με καλή ιδέα για τον άλλον που δεν μιλάει καθόλου. Έτσι είναι. Οι Άγιοι Απόστολοι λιδωρούμενοι ευλογούσαν. Και καταρρώμενοι έδιναν ευχές. Αφού άλλωστε γεννηθήκαμε στον κόσμο αυτό, γράφουν, ανήκει και εκεί ο Άγιος Ανδρέας, γεννηθήκαμε για να γίνουμε θέατρο. Βρε, έγινες θέατρο, δεν λέμε στον άλλον. Κυριολεκτικά, θέατρο των ανθρώπων γίναμε. Μου έρχεται στο νου ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που έλεγε, του είπαν θα σε, τον δέσανε και τον πηγαίνανε για τη Ρώμη να του ρίξει στα θηρία και έλεγε στους μαθητάς του σας παρακαλώ πολύ μη με σιτεύσετε σε κανένα, αλλιώς θα λέγαμε μη βάλετε μέσο θα λέγαμε σήμερα για να απαλλαγώ από τα θηρία.
αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε σήμερα μέσω, την γράφει αλλιώς στο βιβλίο μέσα. Αλλά μην βάλετε μέσο. Άστε να μου φάνε τις σάρκες τα θηρία και τα κόκαλά μου να γίνουν στα δόντια των θηρίων αλεύρι, να τα αλέσουν. Γιατί την ώρα που θα με μασάνε τα θηρία, τότε θα αρχίσω. Τότε θα αρχίσω που θα μου φέρουν στο στόμα τα θηρία γύρω-γύρω τις σάρκες και τα κόκαλα, να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Τότε θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Αλλιώς Χριστός πώς θα διαδοθεί? Γεμίζουμε ήδη από ανθρώπους που πιστεύουν στο μουσουλμανισμό. Μέσα σε ένα κόσμο χριστιανών αδιάφορο εντελώς, είπε μία σήμερα κυρία στην τράπεζα που ήμουνα, ο κόσμος έχει ζαλιστεί, άλλοι αυτοκτονούνε, κάνουνε. Μου έδωσε την ευκαιρία στον κόσμο μέσα που ήμουνα: κυρία μου, δεν βλέπετε ότι έχουμε κάνει τα θεία πέρα και δεν τα σεβόμαστε καθόλου? Πού θα βρει τη δύναμη αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί να συγκρατηθεί στη ζωή? Αυτός που κρατάει στη ζωή τον άνθρωπο είναι αυτός ψηλά. Ο άλλος αυτοκτονεί γιατί δεν έχει γύρω, δεν έχει το γύρο μέσα του. Ούτε εκκλησία, ούτε θεία κοινωνία, ούτε τίποτα από αυτά. Πώς θέλετε να σταθεί στη ζωή, αφού βλέπει μόνο σαν ζωή το ψωμί και τα άλλα τα υλικά αγαθά? Δεν είπε όχι, αλλά αν σταθούμε βουβοί μπροστά στο λόγο του αλουνού που είναι γεμάτο υπερπισία, δεν αξίζει να ζούμε. Δεν αξίζει να ζούμε. Και τα ακούμε παντού. Αν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε μια κουβέντα καλή στον άλλον, παίρνουμε αμέσως την ωραιότερη απάντηση. Αυτό μας λείπει. Αυτό μας λείπει. Και καλή κουβέντα να ακούσει. Και καλή μέρα. Αυτό μας λείπει. Τα ακούσα από του 1999. Εξακριβωμένο με όλη την ακρίβεια αυτό που ακούτε. Χωρίς ο άλλος να κάνει μετάγγιση της προσωπικής του ζωής στον άλλον, ο άλλος δεν πείθεται. Δεν πείθεται ο άλλος, πώς θα το κάνουμε? Ακόμη και αν δεν δει το παράδειγμά σου, να είστε σίγουροι πέρα για πέρα ότι το σφραίνεται ο άλλος. Ότι εσύ που το λες εκείνο, έχεις άμεση σχέση με αυτό που λες. Το ζεις. Το σφαίνεται μια ώρα μακριά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς είμαστε ευωδία Χριστού. Και το ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, νομίζω, και λέει, την ευωδιά την οσφαινόμαστε. Αλλά τι συμβαίνει μέσα στο τριαντάφυλλο, δεν το βλέπουμε. Την ευωδιά του, ναι. Το ίδιο και στα πνευματικά πράγματα. Καταλαβαίνω, ο Άγιος μου είχε πει, ήμουνα μια φορά στο Αγιοδόνος, ήμουνα νεαρός σαραντάρης και έρχεται παλικαρά και μου λέει ο ηγούμενος, τον είχαμε δει, ένας κοντός, είναι Άγιος, μου λέει. Μοσχοβολάει για να πτυθεί ολόκληρη τη ζωή. Το αποδέχτηκα. Κοιτάξτε, τι κάνει ο πειρασμός όταν τον αποδεχόμαστε. Πέρασε ο καιρός, έφυγε από το ηγούμενο στο μοναστήρι. Πήγε στην Αμερική. Το έμαθα και λέω, μου είπε ότι είναι Άγιος και ότι μοσχοβολάει. Οπ, αμέσως ο πειρασμός. Έκανε, πέστε το, την αιγμαλωσία. Το άφησα έτσι πως είναι. Μαθαίνω στη συνέχεια ότι ο ηγούμενος αυτός πήγε στην Αμερική, στην Αριζόνα, και ήθελε να φτιάξει μονές, μοναστήρια.
και πάει στον κυβερνήτη της Αριζόνας και του ζητάει να του δώσει μια περιοχή. Του λέει, είναι ξερή η περιοχή, δεν υπάρχει νερό πουθενά, τι μου τη ζητάς? Εγώ, λέει, θα βρω νερό. Να μου τη δώσεις, άμα βρεις, πάρτε. Λίμνη από κάτω. 20 μοναστήρια έφτιαξε, ένα άλλο Άγιο Όρος. Εγώ ήμουν εκείνος που πήρα στραβά, το είδατε? Ποτέ, πάντα να βάζουμε ερωτηματικό. Στο κακό που μας παίρνετε στο μυαλό, όποιος και το σπέρνει, είτε ο πειρασμός το σπέρνει, είτε άνθρωπος που το σπέρνει ως πειρασμός και σε αυτό, ναι. Το στραβό λογισμό δεν το δεχόμαστε, γιατί μας κάνει στραβούς και εμάς. Πώς έγινα κι εγώ στραβός. Το καλό λογισμό, ναι, μας ανοίγει την ψυχή. Έτσι στείνεται η πρόοδος, με Χριστό. Χωρίς Χριστό, όχι. Και αυτός έχει πει και ορισμένα πράγματα για την εποχή μας, αλλά δεν είναι της παρούσης ώρας. Λοιπόν, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, περί του οποίου κάνουμε λόγο σήμερα, μετέβη, πήγε δηλαδή, λέει, στην Αμισό της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί, λέει, συνάντησε πλήθος Εβραίων που τους έκανε χριστιανούς όλους. Από εκεί, από την Αμισό, έφυγε εκεί της Τραπεζούντα, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Συνάντησε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην Ιερουσαλήμ και από εκεί μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο ανεχώρησε για την Έφεσο για κάποιο χρονικό διάστημα. Αφού ανέβηκε, λέει, στην Προπονίδα και στην Ηράκλεια, Νίκαια, Νικομίδια, Χαλκιδόνα, Ηράκλεια, στο Άμαστρι, λέει, εκεί στην Μικρά Ασία, και εκεί, λέει, φθάνοντας στη Σινώπη, συνάντησε, λέει, τον Απόστολο Ματθία και τον έλυσε από τις αλυσίδες που ήταν δεμένος. Και μαζί τους δύο τους άρπαξαν οι δολοάτρες, λέει, και τους βασάνισαν, χωρίς βέβαια να τους οδηγήσουν στο θάνατο. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα θανατώθηκε. Εκεί σταυρώθηκε από τον έπαρχο ανάποδα, με τα πόδια προς τα πάνω, με το, ναι, και με το κεφάλι προς τα κάτω. Τον σταυρώσανε εκεί. Το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα στην πόλη και το 1400 περίπου μεταφέρθηκε, έγινε δώρο στον Πάπα της Ρώμης, δώρο, τότε είμαστε Ορθόδοξοι όλοι. Έμεινα, δε, ορίστε. Δεν ήταν Ορθόδοξος τότε ο Πάπας. Τι είπες? Δεν ήταν Ορθόδοξος ο Πάπας τότε. Το 1053 έγινε το σχίσμα, έχεις, ναι, δίκιο. Ναι, ναι. 1053 έγινε το σχίσμα. Ναι. Αλλά δόθηκε στον Πάπα, λέει, της Ρώμης. Τις πήρανε αυτοί οι σταυροφόροι. Σταυροφόροι. Εγώ διάβασα, το λέει εδώ, λέει, το διαβάζω. Εν συνεχεία, μπροστά στην απειλή της τουρκικής εισβολής στην Πελοπόννησο, προσφέρθηκαν στον Πάπα Πίο II της Ρώμης. Προσφέρθηκαν, λέει, από την Πάτρα, δόθηκαν, λέει, προσφέρθηκαν από το δεσπότη του Μωρέα στο Μα Παλαιολόγο, γραμμένο από το Σιμόνοπετρα, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Το 1460 η κάλα του Αγίου επέστρεψε τέλος στην Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 1964, προς χαρά και παρηγοριά των πιστών Ορθοδόξων. Σήμερα γιορτάσαμε αυτόν τον Άγιο, Ανδρέα τον Πρωτόκολλο. Ανήκει στη χωρία των 12, αυτού τις Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν. Αν θέλει να πει κάτι κάποιος, ευχαρίστως. Διαφορετικά, μεγάλη θα είναι η χαρά να είναι και αυτοί που λείπουνε, να συμπληρώσουμε τις καλύπες εδώ πέρα και να μαζευόμαστε κάθε Δευτέρα, ώρα 18:00, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.
Θέλει να πει, να πει κάποιος κάτι? Όχι, ε. Εντάξει. Προσευχή μας και όλα καλή. Κάτσε, Αργύριε. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Ιωάννης, ευχαριστείτε το όνομά σας. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσο τον αρών και φύγες, τον άρθρο ημών τον πλούσιν, δώσει μη σήμερα, και άρθρο συγκίνω τα οφείλματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έχεις ημάς κρεμών, αλλά είσαι ημάς από τον κεντρό. Διευκόλου, Αγίδιο Πατέρα ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εις ημάς. Αμήν. Λοιπόν, πώς το λένε, λιόμεθα είναι, από λιόμεθα είναι η ειρήνη. Έλα, Αργύρι, πώς να σου πω. Καλό μήνα αύριο. Τι είπες, ποιες είπες. Και καλό μήνα. Ναι, καλό μήνα. Τελειώσαμε. Να σου πω και να πεις και εσύ. Όλοι φεύγουμε τώρα.